Λύσεις όπως η δεντροφύτευση για την ενίσχυση των δασών, η αποκατάσταση των υγροτόπων, η διάνοιξη και η αποκατάσταση φυσικών ρεμάτων, καθώς και η κατασκευή πράσινων υποδομών στον αστικό ιστό, είναι βιώσιμες και οικονομικά συμφέρουσες, έτσι ώστε να αποκατασταθεί ο κύκλος του νερού, να αντιμετωπιστεί η κλιματική αλλαγή και να βελτιωθούν η δημόσια υγεία και η ποιότητα ζωής. Αυτά τονίστηκαν μεταξύ άλλων στην ημερίδα που διοργανώθηκε στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα του νερού. Την περιοχή του Σέξου πλέον. Το δηλώνω ρητός, δεν κινδυνεύουμε. Αυτό που χρειάζεται είναι να το προστατεύσουμε το δάσος. Αν ξανακαεί, τότε θα έχουμε πολλά προβλήματα. Άρα η Θεσσαλονίκη δεν κινδυνεύει. Από την πλευρά του Σέξου, όχι. Αλλά έχουμε το Δεντροπόταμο. Έχουμε στον ευρύτερο πολεοδομικό ιστό το χυμάρο της Θέρμης. Έχουμε το χυμάρο του Ζαγκλιβερίου. Έχουμε αρκετούς χυμάρους που χρειάζεται να γίνουν συμπληρωματικά έργα διευθέτησης. Είμαι πεπισμένος μετά από 40 χρόνια δουλειά σε αυτό το αντικείμενο ότι τα πλημμυρικά φαινόμενα οφείλονται σε ανθρωπογενείς ενέργειες. Ούτε θεομηνίες είναι, ούτε σίγουρα σε μερικές περιπτώσεις πέφτουν πολλά χιλιοστά βροχής. Γιατί δεν πλημμυρίζουν ρέματα τα οποία δεν διέρχονται από αστικές περιοχές? Φεύγει το νερό, καταλήγει στη θάλασσα. Χάνεται το νερό, μεταφέρονται φερτά υλικά. Παράλληλα, η ΕΙΑΔ γιόρτασε την ημέρα του νερού μαζί με πολίτες σε Καμάρα και πλατεία Αριστοτέλους, στείνοντας μια διαδρομή με τους πολλαπλούς ελέγχους που γίνονται, χημικούς και μικροβιολογικούς, στις πηγές υδροληψίας, τις επιμέρους εγκαταστάσεις και τελικά σε όλο το δίκτυο διανομής, έτσι ώστε να διασφαλίζεται ότι το νερό που πίνουμε πληρεί όλες τις προδιαγραφές, εθνικές και ευρωπαϊκές. Η εταιρεία ελέγχει το νερό και στην είσοδό της στην εγκατάσταση επεξεργασίας νερού και προφανώς στην έξοδό του, αλλά και σε πάρα πολλά σημεία του δικτύου, σε καθημερινή βάση, έτσι ώστε να είναι σίγουροι ότι το νερό της βρύσης μας είναι ασφαλές. Θέλουμε αυτό να το δώσουμε ως ενημέρωση στους πολίτες της Θεσσαλονίκης, γιατί όπως λέμε το νερό μας αξίζει. Είναι απόλυτα ασφαλές, γιατί το νερό ελέγχεται σε καθημερινή βάση, όλες οι πηγές υδροληψίας και η Αραβισσός και οι Γεωτρήσεις και ο Αλιάκμονας. Και πιστεύω ότι, όχι είμαι σίγουρος, δηλαδή το νερό που φτάνει στον καταναλωτή είναι απόλυτα ασφαλές. Σίγουρα πρέπει να ληφθούν μέτρα σε όλες τις κατευθύνσεις και κυρίως όσο αφορά και την προστασία αυτών των πηγών υδροληψίας, από ρύπανση κυρίως. Αυτά βέβαια τα οποία έχω, αυτά τα πράγματα έχουν περιγραφεί στα σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής, υπάρχουν ήδη μέτρα. Πιστεύω σιγά σιγά με την εφαρμογή τους, την ορθή εφαρμογή τους, θα αρχίσουν να δίνουν αποτελέσματα. Έξω από το Δημαρχείο Θεσσαλονίκης, όπου φιλοξενήθηκε η εκδήλωση, διαμαρτυρήθηκαν οι απολυμμένοι συμβασιούχοι εργαζόμενοι της ΕΙΑΘ, ενώ προχώρησαν σε παρέμβαση κατά τη διάρκεια της, φωνάζοντας συνθήματα κατά της διοίκησης και του Προέδρου της εταιρείας. Εμείς δυστυχώς δεν μπορούμε να γιορτάσουμε, να εκφράσουμε για άλλη μια φορά τη διαμαρτυρία μας για τη στάση την οποία έχει κρατήσει όλο αυτό το διάστημα η ΕΙΑΘ και ταυτόχρονα την αγωνία μας για την επιβίωσή μας. Την εκδήλωση διοργάνωσε η ΙΑΘ από κοινού με το Κέντρο Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Υδάτων Απιθύτα, την Ελληνική Υγροτεχνική Ένωση, το Συμβούλιο Περιβάλλοντος Απιθύτα, το Εργαστήριο Ειρηνευτικής Δημοσιογραφίας του Τμήματος Δημοσιογραφίας και Μιμία του Απιθύτα και τον Τομέα Υδραυλικής και Τεχνικής Περιβάλλοντος του Απιθύτα. Στο πλαίσιο της βραβεύτηκαν και προβλήθηκαν τα καλύτερα ρεπορτάζ που διακρίθηκαν στο διαγωνισμό με θέμα η κρίση του νερού στις σύγχρονες πόλεις.